θα συνδεθούμε με τον κύριο Φώτη Φωτίου, πρόεδρος Προεδρίας για Ανθρωπιστικά Θέματα και Θέματα από Δήμων, με τον οποίο θα συζητήσουμε για κάποιες έτσι εξελίξεις που είχαμε με τα θέματα ελληνοκυπρίων αγνοουμένων. Καλημέρα σας, κύριε Φωτίου. Καλημέρα, Ξενία. Λοιπόν, μετά από πληροφορία για τους δύο ελληνοκύπριους αγνοούμενους που είναι θαμμένοι κοντά στο Σωματείο της Ανόρθωσης στην Αμόχωστο, έχετε στείλει ήδη επιστολές για το θέμα. Μπορείτε να μας πείτε τι είναι αυτό που ζητάτε και τι περιμένετε? Δεδομένου ότι υπάρχει μία μαρτυρία και δεδομένου ότι αυτό αφορά και την περίκληση στην πόλη της Αμόχωστου, γιατί εκεί είναι το σημείο, και ακόμα αν λάβουμε υπόψη όλες αυτές τις παράνομες ενέργειες που διενεργούν εκεί το κατοχικό καθεστώς στην περίκληση στην πόλη της Αμόχωστου, θεωρώ ότι πρέπει να επισπευθεί η ανασκαφή για να δούμε αν πραγματικά ευσταθεί αυτή η πληροφορία. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε. Και εμείς είχαμε πει και παλαιότερα, όταν ο κύριος Ερτογάν θα έκανε την πρώτη του επίσκεψη στην περίκληση στην πόλη των Παρουσίων, ότι στην περιοχή εκεί υπάρχουν διάφοροι τάφοι και υπάρχουν μαρτυρίες και πληροφορίες για αυτά τα θέματα. Γι' αυτό και δεδομένου ότι προχωρούν προκλητικά και στην διενέργεια ή του διαφόρων ενεργειών εκεί, πρέπει να μας επισπεύσουμε τις διαδικασίες και αυτοί που μπορούν να το κάνουν ασφαλώς είναι η Διερευνητική Επιτροπή Αγνοωμένων. Εμείς δεν μπορούμε σαν Κυπριακή Δημοκρατία να πάμε στην Αμόχωστο να το κάνουμε, μακάρι να μπορούσαμε. Γι' αυτό και έχω ζητήσει από τον εκπρόσωπο μας τη ΔΕΑ να θέσει το θέμα και να ληφθεί απόφαση ώστε να προχωρήσουν στην διενέργεια αυτής της εκταφής. Εκείνο που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να αξιολογείται και να λαμβάνεται υπόψη η κάθε μαρτυρία και η κάθε πληροφορία και να μην ξεχνούμε ότι αυτή η μαρτυρία ήρθε από Τουρκοκύπρια. Άρα πιθανόν να είναι αξιόπιστη, γιατί ήταν άνθρωποι, όπως λέει η πληροφορία, που είδαν το τι είχε γίνει με τη συγκεκριμένη περίπτωση. Μάλιστα. Εκείνο που με φοβίζει, και επειδή το κατοχικό καθεστώς και ο κατοχικός στρατός όσον αφορά τις λεγόμενες στρατιωτικές ζώνες δυσκολεύουν περισσότερο το έργο της ΔΕΑ για να δώσουν τις σχετικές εγκρίσεις για να προχωρήσει η ΔΕΑ σε τέτοιες εκταφές, φοβούμε λοιπόν ότι αν μπουν σε αυτήν τη διαδικασία, όπως σε πολλές άλλες, να μην καθυστερήσει η διαδικασία της εκταφής. Άρα, οι κατοχικές αρχές, τα αιτήματα αυτά που γίνονται από την Κυπριακή Δημοκρατία για ανασκαφές, υπάρχει έτσι, δυσκολεύουν το έργο, όπως είπατε και σας πριν. Τα αιτήματα γίνονται από τη ΔΕΑ. Η ΔΕΑ είναι Δικοινοτική Επιτροπή. Εμείς ποτέ δεν θα αναγνωρίσουμε έναν κατοχικό καθεστώς για να ζητήσουμε την άδεια τους. Αλλά και από την άλλη, και τώρα να αποφασίσουμε ότι εμείς σαν Κυπριακή Δημοκρατία θα πάμε εκεί, δεν θα μας αφήσουν να πάμε εκεί. Ναι, είναι, αυτό ήταν το ερώτημά μου. Δεν ζητάμε την άδεια. Είναι το έργο της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων. Αυτοί έχουν την ευθύνη. Αυτοί είναι μέσα στους όρους εντολής της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων και νομίζω ότι είμαστε σε συνεννόηση με τον εκπρόσωπο μας για να γίνουν όλες οι ενέργειες. Είναι δουλειά της ΔΕΑ και δεν θα θέλαμε να αναμειχθούμε στις όρους εντολής και τις ευθύνες της ΔΕΑ. Ναι, αλλά σε περίπτωση που αρνούνται, η ΔΕΑ άρα αναλαμβάνει να πιέσει περισσότερο. Αναλαμβάνει να πιέσει περισσότερο και αν όχι θα δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε μέσω των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα. Να σας ρωτήσουμε, υπάρχει τώρα σε κάποια άλλη περιοχή εξέλιξη ανασκαφών αυτή την περίοδο? Υπάρχουν συνεχώς τα συνεργεία της Διερευνητικής Επιτροπής Αγνοωμένων, από ό,τι ενημερώνομαι, είναι συνεχώς εν δράση.
Υπάρχουν νομίζω 6-7 συνεργεία που αυτή τη στιγμή διενεργούν εκταφές. Τώρα, κατά πόσον θα είναι θετική η εξέλιξη ή όχι, κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Μακάρι να είναι θετική, γιατί τα τελευταία χρόνια τα αποτελέσματα είναι τόσο φτωχά και νομίζω ότι τόσο οι συγγενείς αλλά και όλοι μας χρειαζόμαστε θετικά στοιχεία. 47 χρόνια είναι πολλά. Ακόμα αναζητούμε 780 τόσους Ελληνοκύπριους και Ελλαδίτες αγνοούμενους. Οι γονείς, οι μανάδες, πατεράδες φεύγουν από τη ζωή δυστυχώς χωρίς να πάρουν απαντήσεις. Και το θλιβερό είναι ότι και οι μάρτυρες, εκείνοι που έζησαν κάποια γεγονότα, Τουρκοκύπριοι ή Ελληνοκύπριοι, φεύγουν από αυτή τη ζωή και αυτοί. Άρα εκείνο που παραμένει για μας είναι τα αρχεία του τουρκικού στρατού. Και είναι εδώ που ζητούμε από τη διεθνή κοινότητα, τόσο την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση είναι και ο κύριος οικονομικός χορηγός του προγράμματος της ΔΕΑ. 2,6 εκατομμύρια κάθε χρόνο δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το πρόγραμμα της ΔΕΑ. Έτσι λοιπόν καλούμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη να εξασκήσουν πιέσεις στην Τουρκία να συνεργαστεί σε ένα καθόλου ανθρωπιστικό θέμα. Το θέμα των αγνοωμένων, αγαπητή Ξένια, δεν είναι πολιτικό θέμα. Έχει να κάνει με τον ανθρώπινο πόνο. Είναι ανθρωπιστικής φύσεως θέμα. Και εμείς έτσι το βλέπουμε. Γι' αυτόν και όσον αφορά τους τουρκοκύπριους αγνοούμενους, κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν σαν Κυπριακή Δημοκρατία για να εντοπιστούν και να δοθούν απαντήσεις. Και έχουν δοθεί απαντήσεις για την πλειοψηφία αυτών των ανθρώπων που αφορά περισσότερο την περίοδο 63-67. Όμως, εάν η κατοχική δύναμη ήθελε να συνεργαστεί και έδινε πληροφορίες από τα αρχεία του τουρκικού στρατού όσον αφορά τους μαζικούς χώρους ταφών των δικών μας ανθρώπων ή ακόμα και από το δεύτερο μεγάλο έγκλημα που έχουν διαπράξει, την μετακίνηση των οστών από τους αρχικούς χώρους ταφής, σου ας λέω, ξέροντας κάποια πράγματα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, η ΔΕΑ σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορούσε να φέρει εις πέρας και να δώσει απαντήσεις στους συγγενείς των αγνοωμένων μας. Γι' αυτό και είναι σημαντική κάθε μαρτυρία και όπως είπατε και στην αρχή, να αξιολογούνται οι μαρτυρίες όλες και να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, γιατί κάποιοι είδαν. Δεν είναι απλά πληροφορίες γενικές. Κάποιοι είδαν, μπορεί, εντάξει, υπάρχουν περιπτώσεις επειδή στο πέρασμα του χρόνου έχουν γίνει εκεί και αναπτύξεις, έχουν χτιστεί κτίρια, έχουν γίνει δρόμοι. Έχει αλλοιωθεί η όλη κατάσταση εκεί. Άρα πάντοτε πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, όμως έχουμε υποχρέωση την κάθε πληροφορία, την κάθε μαρτυρία να την αξιολογούμε άμεσα. Μάλιστα. Θα ήθελα, μιας και αναφερθήκατε και στο έργο της ΔΕΑ και τα εκατομμύρια που παίρνουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνουν αυτό το έργο που οφείλουν να το κάνουν, πόσοι αγνοούμενοι έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα, έχουμε κάποιο αριθμό με τη μέθοδο ασφαλώς DNA? Ασφαλώς έχουμε αριθμό, αλλά πρώτα να πω ότι εμείς σαν Κυπριακή Δημοκρατία στηρίζαμε, στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε το έργο της ΔΕΑ. Θεωρούμε τη ΔΕΑ ένα σημαντικό κεφάλαιο, ένα σημαντικό εργαλείο για να εντοπίσουμε τους δικούς μας ανθρώπους και να δώσουμε απαντήσεις στους συγγενείς. Γι' αυτόν και θα συνεχίσουμε να τη στηρίζουμε με πολλούς τρόπους και οικονομικά και άλλος πως. Τώρα, όσον αφορά τους Ελληνοκύπριους και Ελλαδίτες αγνοούμενους, έχουν ταυτοποιηθεί 729 από τους 1510 και παραμένουν άλλοι 781. Είναι αρκετοί. Είναι πέραν από τους, μισούς. Ναι. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι κι αν λάβω υπόψη από τα στατιστικά στοιχεία της ΔΕΑ ότι τα άτομα που έχουν εκταφεί ανά έτος τα τελευταία 4-5 χρόνια είναι ελάχιστα. Υπήρχε φυσικά και η περίοδος της πανδημίας που επηρέασε αρνητικά, αλλά αυτό πηγαίνει πίσω. Από το 2017 που είχαμε 29, το 18-10, το 19-26, το 24. Είναι αριθμοί οι οποίοι μας προβληματίζουν, γιατί με τέτοιους αριθμούς θα χρειαστούμε νομίζω ότι άλλα
20 χρόνια για να εντοπίσουμε τους δικούς μας αναλογικά βλέποντας το κάποιος, ναι. Και να μην ξεχνούμε ότι στα τα τελευταία χρόνια στους συγγενείς δίνουμε μερικά οστά. Δεν δίνουμε ολοκληρωμένους σκελετούς. Και αυτό γιατί έχει διαπραχθεί το μεγάλο έγκλημα των μετακινήσεων. Εγώ θα είμαι σε κηδεία σε λίγες μέρες, mm-hmm. όπου παραδώσαμε στην οικογένεια ένα δόντι. Ή παραδίδουμε στην οικογένεια λίγα οστά, ένα δάχτυλο, ένα νύχι. Αυτή είναι η τραγωδία των αγνοωμένων, των συγγενών των αγνοωμένων, που δεν είναι μόνο ότι δεν παίρνουν απαντήσεις, είναι και γιατί όταν θα έρθει η ώρα να κάνουν κηδείες, έχουν να αντιμετωπίσουν και αυτή την φρικτή και πονεμένη εξέλιξη. Ναι, σαφώς. Κύριε Φωτίου, θέλω να σας πάρω σε κάτι άλλο τώρα, γιατί ήσασταν στην Αθήνα τώρα με τον πρόεδρο Αναστασιάδη για την τριμερή με την Ελλάδα και την Αίγυπτο. Υπογράφηκε ένα μνημόνιο κατανόησης στον τομέα της διασποράς με τις δύο χώρες. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς είναι αυτό το μνημόνιο διασποράς, τι προνοεί? Ναι, πρώτα να πω ότι ήταν μια πετυχημένη τριμερής Κύπρου-Ελλάδας-Αιγύπτου με πολλαπλά πολιτικά μηνύματα και όσον αφορά το Κυπριακό και όσον αφορά την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο και τις προκλήσεις της Τουρκίας. Όσον αφορά τη διασπορά, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει μπει το θέμα της διασποράς σε κάθε ημερήσια διάταξη των αρχηγών των κρατών και αυτόν επιβεβαιώνει πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος της διασποράς στην προώθηση των εθνικών μας συμφερόντων σε κέντρα λήψης απόφασης. Έτσι λοιπόν τα τελευταία χρόνια μέσα από το πρόγραμμα Νόστος, επιστροφή στις ρίζες, που έχουμε μαζί με την Ελλάδα και την Αίγυπτο, mm-hmm. κάναμε πάρα πολλές δράσεις, ιδιαίτερα όσον αφορά τη νέα γενιά, γιατί θέλουμε να φέρουμε κοντά τη νέα γενιά, να μάθουν την ιστορία των πολιτισμών, τα ήθη και έθιμα των τριών χωρών μας. Αυτοί θα είναι οι αυριανοί ηγέτες και αυτή τη στιγμή μέσα από αυτόν τον μνημόνιο που έχουμε υπογράψει θα μπούμε σε πολλούς άλλους τομείς. Έχουμε αξιόλογους επιχειρηματίες στο εξωτερικό, έχουμε αξιόλογους ακαδημαϊκούς, γιατρούς, επιστήμονες. Μπορούμε να ενώσουμε δυνάμεις και μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να βοηθήσουν τις τρεις χώρες μας, γιατί αν αξιοποιηθούν σωστά είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές των τριών χωρών μας στο εξωτερικό. Όλα αυτά λοιπόν είναι μέσα στο σχέδιο δράσης του νέου μνημονίου συναντήληψης, όπου θα ξεκινήσουμε ενάμεσα δράσεις και η πρώτη δράση θα γίνει πολύ σύντομα στη Γαλλία, όπου μαζί με τις άλλες δύο χώρες θα έχουμε μια σειρά από εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες. Ωραία. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Φωτίου. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή σας συνέχεια.